Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο ήθελα να μιλήσω για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ. Πριν μια εβδομάδα περίπου είχα κάνει ένα βίντεο που αναφερόμουν στα τρία παιδιά, στην απαγωγή των τρίων παιδιών, του Ναφτάλη, του Γκιλά και του Αιγιών, 16 χρονών, ο ένας, 16 χρονών ο άλλος και 19 ο μεγαλύτερος, οι οποίοι είχαν απαχθεί τελικά, όπως έχει μαθευτεί. Βρεθήκαν τα πτώματα των τριών παιδιών αυτών σε ένα χωράφι στη Δυτική Όχθη. Δυστυχώς, κάθισαν κάπου δύο εβδομάδες, λίγο περισσότερο από δύο εβδομάδες αυτή η ιστορία. Και η ιστορία πώς έγινε, τα παιδιά επιστέφανε από μια γεσιβά, μια θρησκευτική, με λίγα λόγια, μια θρησκευτική σχολή, σαν κατηχητικό, ας πούμε, ένα πράγμα. Επιστέφανε και δεν υπήρχαν επαρκείς συνειονίες στη Δυτική Όχθη. Κάνανε το stop. Αυτοί που κάνανε το stop ήταν Άραβες, τρομοκράτες, αλλά ντυμένοι με εβραϊκά ρούχα, γνωρίζαν και την εβραϊκή γλώσσα και πέρασαν για πολίτες, για απλοί πολίτες, αλλά δυστυχώς δεν ήξεραν οι άνθρωποι. Και μετά από δύο εβδομάδες και κάτι, 13 μέρες περίπου, βρέθηκαν νεκροί. Φυσικά, για όλα αυτά φταίει σε ένα μεγάλο βαθμό το Κατιμά, το κόμμα Κατιμά. Πρέπει να εξηγήσουμε ότι η τρίτη κυβέρνηση που έχει σχηματίσει ο Πίπι Νετανιάχου μαζί με τον Λίπερμαν και τους άλλους, δυστυχώς μέσα έχει και σοσιαλιστές και αριστερού τύπου, το Κατιμά. Δηλαδή αυτός δεν ήταν ικανός να σχηματίσει μια πλήρης κυβέρνηση δεξιών, όπως είναι ο ίδιος ο Νετανιάχου, όπως δεξιός είναι και ο Ναφτάλι Μπένετ και σε έναν βαθμό ο Λίπερμαν και ορισμένοι άλλοι. Και αναγκάστηκε να βάλει τους Κατιμά, οι οποίοι είναι οι λεγόμενοι φιλοάραβες, είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τα τετύπια των Αράβων. Ό,τι πει ο Άραβας, τους προσπαθούν και τους καλοπιάσουν, διότι νομίζουν ότι από τον Άραβα θα φάνε ψωμίνι, από τον Άραβα θα δουν ειρήνη ή θα δουν μια άσχημη. Και βέβαια συνεχώς τα γεγονότα διαψεύουν αυτό το γεγονός, αλλά εκεί αυτοί. Αυτές οι Τσίπι Λίβνιδες, ο Σιμών Πέρες, που ήταν στις προδοσίες του Όσλο του 1993, συνυπόγραφε και αυτός μαζί με τον Ραπίν, και όλοι αυτοί του Κατιμά σύντομα θα διαψευθούν, ενώ σύντομα διαψεύδονται αυτά που οι προσπάθειές τους φαίνονται άκαπες, αφού οι Άραβες δεν... Φυσικά, θέλω να αναφερθούμε και λίγο στις καινούργιες δηλώσεις που έχει κάνει ο Μαχμούντ Αμπάς. Ο Μαχμούντ Αμπάς, για αυτοί που δεν γνωρίζουν, είναι ο αρχηγός της Φάταχ, στη Διόχθη. Η Γκάζα από το 2005, ας πούμε ότι όχι ελευθερώθηκε, το αποχώρησαν από εκεί. Οι ντόπιοι Εβραίοι, η Εβραϊκή είναι η πόλη, αλλά αποχώρησαν εκεί οι ντόπιοι Εβραίοι και το παραχώρησαν στους Άραβες. Το 7, μόλις 1,5 χρόνο μετά, ένα χρόνο και κάτι μήνες μετά, έκανε πραξικόπημα με Χαμάς και κατέλαβε μια τρομοκρατική οργάνωση και κατέλαβε τη Γκάζα. Και από τότε είναι ένα Ισλαμικό κράτος το οποίο τροφοδοτείται από Ιρανούς, Σαουδάραβες. Και είναι και από τα λίγα σημεία μάλιστα που η Σούνη και η Σία συμφωνούν μεταξύ τους να στηρίζουν αυτό. Και η Τουρκία επίσης να στηρίζουν τη Χαμάς. Στην Δυτική Όχθη τώρα, και αυτοί, οι οποίοι υποτίθεται είναι πιο μετροπαθείς, αλλά δεν είναι, όπως φαίνεται από τις δηλώσεις και τις πράξεις του Μαχμούντ Αμπάς, του αρχηγού τους, και αυτοί λαμβάνουν χρήματα από πάρα πολλούς και από τη Δύση, από πολλές πηγές στη Δύση. Λοιπόν, μια από τις ωραίες δηλώσεις που έχει κάνει, όπως είπαμε κατά καιρούς, ο Αμπάς είναι ο άνθρωπος μπλόφα. Κάνει διάφορες μπλόφες, τους οποίους το ορίζουν άλλοι, Σαουδάραβες, Πετρελάδες, Ιρανοί, Τρομοκράτες. Πετάει διάφορες μπουρδες και με κάθε μπουρδα που πετάει πέφτουν και κάποια πετροδολάρια. Η καινούργια μπουρδα που πέταξε ο Αμπάς πρόσφατα είναι ότι ο Ντέιβιντ, Νταούτ στα αραβικά, στην γλώσσα τους, είναι Παλαιστίνος. Πώς γίνεται αυτό? Ο Ντέιβιντ ήταν το 1000 π.Χ. και οι Άραβες εμφανίστηκαν τον 7ο αιώνα μετά Χριστό, 1630 χρόνια μετά. Άρα δεν έχει λογική. Ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε 1600 μετά, που ζήτησε 1600 χρόνια πριν εμφανιστούν οι Άραβες, πώς να είναι Παλαιστίνος Άραβας? Έχει πει για τον Χριστό μάλιστα ότι είναι και Παλαιστίνος. Τρελά πράγματα, ο Αμπάς. Αλλά όπως είπαν, όλα αυτά είναι μπλόφες. Τώρα, οφείλουμε να συγχαρούμε την κυβέρνηση του Πίπι Νετανιάχου και του Λίπερμαν και του Μπένετ στο γεγονός ότι έχουν συλλάβει τουλάχιστον 500 τρομοκράτες της Χαμάς, Φάταχ, στη Διόχθη. Πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο, για όσους δεν γνωρίζουν, ότι πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, έχει γίνει κυβέρνηση ένωσης πριν κάτι μήνες. Δηλαδή μετά που αποτύχαν η λεγόμενη δίθεν επίλυση με τον Κέρι,
του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Αμερική, όταν ήρθε ο Κέρι και έλεγε διάφορες μπλόφες μαζί με τον να πας παρέα μπλόφες, όταν ήξεραν πως θα αποτύχουν αυτά. Ήταν όλες, βασικά ήξεραν ότι αυτές οι συνομιλίες ήταν μπουρδες που έλεγε. Ο Νετανιάχου απλά έκανε το λεγόμενο biding time, είναι δηλαδή να κερδίζεις χρόνο με τον λες ναι. Και οι δύο μεριές γνωρίζαν ότι αυτά δεν καταλήγουν πουθενά. Και, και πιστεύω ήταν προσδιορισμένο να γίνει κυβέρνηση ενώσεως μεταξύ της Χαμάς στην Γάζα και της Φάταχ στη Δυτική Όχθη. Μισούνται ένας μεταξύ των άλλων, έτσι. Μην ξεχνάμε το 2007 το κάτω πραξικόπημα στη Χαμάς στην Γάζα, σκοτώσαν κάπου 160 δικούς τους. Έτσι, όχι Εβραίοι, δικοί τους σκοτώσαν. Και στις Ιντιφάντες μεταξύ τους σκοτώνονταν οι Παλαιστίνοι. Άρα ήταν κάπως προσδιορισμένο και ήταν αναπόφευκτο. Όταν γίνει η ένωση αυτή, ο Νετανιάχου είπε για να μην γίνει αυτή η ένωση, προειδοποίησε τον Αμπάς να μην γίνει αυτή η ένωση των δύο φατριών και ήταν αναμενόμενο να γίνουν μικροεντιφάντες και τέλος πάντων και διάφορα εχθρότητες με την ένωση των δύο. Διότι η Χαμάς δεν είναι τίποτα άλλο από μια τρομοκρατική οργάνωση στηριζόμενη από Ισλαμιστές. Είτε είναι Σαουδάραβες, είτε είναι Τούρκοι, είτε είναι Πέρσες, οι Ιρανοί Σιίτες. Και ως ακόλουθον αυτής της ένωσης ήταν η απαγωγή και η δολοφονία των δύο αυτών παιδιών, των τριών παιδιών αυτών, όπως είχαν πει, του Ναφτάλη, του Γκιλάτ και του Αιγιό. Χτες δολοφονήθηκε ένας 17χρονος Άραβας. Κάποιοι προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως αντίπεινα των Εβραίων, αλλά κατά πάσα πιθανότητα το σκοτώσαν ήδη οι Άραβες, όπως συνηθίζουν να σκοτώνουν μεταξύ τους. Έτσι. Αλλά βέβαια τρέξαν κάποιοι, νομίζω στόχο ήταν, ή του ΣΥΡΙΖΑ ή του. Νομίζω του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, σπεύσαν να πούνε ότι το κάνανε οι Εβραίοι ως αντίπεινα. Έτσι. Τώρα οι Έλληνες, φυσικά, θα έπρεπε σε αυτήν την όλη την. Κάτσε, πριν φτάσουμε στους Έλληνες. Ήθελα καταρχάς να συγχαρούμε την κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου, Λίπερμαν και Πένετ, στο γεγονός ότι έχουν βάλει φυλακή τουλάχιστον 500 τρομοκράτες, έχουν εγκαταδαφίσει τα σπίτια. Είναι μια παλιά τεχνική, την οποία ξαναεπανέφερα, είναι να καταδαφίσουν τα σπίτια κάποιων τρομοκρατών, ούτως ώστε να φτωχέψουν οικονομικά και να μην έχουν για να ξεκουμπιστούν να πάνε από την άλλη μεριά του Ιορδάνη, όπως έλεγαν παλιά και ο Μέρκα Χάνε, που δολοφονηθεί το 1990. Έχουν καταδαφίσει το σπίτι ενός τρομοκράτη, ο οποίος δολοφόνησε πρόσφατα κάποιον Εβραίο, κάποιον Παρούχ, δεν θυμάμαι το όνομά του. Επίσης, καταδαφίσαν και το σπίτι κάποιου Παλαιστίνιου με το όνομα Ναρούρι, ο οποίος συνεργάζεται με τους Τούρκους, παρακαλώ, τους γκρίζους δίκους της Τουρκίας, παρακαλώ. Ο ίδιος είναι στην Τουρκία και στο σπίτι ήταν η χείρα του. Τους πετάξαν στον δρόμο αυτούς και καλά τους κάνανε. Επίσης, ένα άλλο γεγονός που θα αναφέρουμε, υπάρχει μια, όπως είχαμε πει στο Κνέσετ, στη Κνέσετ είναι βουλή στα Εβραϊκά, υπάρχουν τουλάχιστον 11 Άραβες, οι οποίοι παίρνουν παχυλούς μισθούς και με αυτούς τους μισθούς τι κάνουν, ουσιαστικά υπονομεύουν και βρίζουν το Ισραήλ, όπως ακριβώς γίνεται και με τους Τούρκους της Θράκης. Έτσι. Αυτοί οι βουλευτές, οι Τούρκοι της Θράκης, δεν υπονομεύουν ουσιαστικά το ελληνικό στοιχείο της Θράκης, την Μνημονική και στη Ξάνθη, και πληρώνονται με χρυσά κουτάκια. Το ίδιο κάνουν και αυτοί οι 11, νομίζω είναι 11, Άραβες στο κοινοβούλιο, στο Κνέσε. Ένα από αυτούς, μάλιστα, του έριξε και τον καφέ μια δεξιά, η Αναστασία Μιχαήλη, μια όμορφη, ψηλή δεξιά, πανέμορφη γυναίκα. Πάτα πώς, δεν μιλάνε. Είπαμε, αυτοί οι 11 πώς είναι, τέλος πάντων, ένας από αυτούς τους 11 βουλευτές σε το Παλαιστίνιο, οι οποίοι είναι μέσα στη Βουλή και βρίζουν το ίδιο το Ισραήλ, ένα από αυτούς που έγινε και καφέ μια πανέμορφη, ψηλή, γυμνασμένη Αμαζόνα που λέγεται Αναστασία Μιχαήλη. Κούκλα, έτσι. Αλλά είπατε με, δυστυχώς δεν πατήμα. Λοιπόν, μια άλλη ψευδοπαλαιστίνια, η οποία είναι μέσα στη Βουλή και βρίζει το Ισραήλ, ονομάζεται Ζουάπι. Εντελώς συμπτωματικά, αυτή η Ζουάπι μοιάζει με τη Δαμανάκη, τη δική μας, τη δικιά μας του Πασόκ, τη Δαμανάκη. Εντελώς συμπτωματικά, έτσι. Και μάλιστα, κάποιος εστιατόρας, ντόπιος Εβραίος, την πέταξε έξω για τα αντιεβραϊκά σχόλια που είχε κάνει. Και έγινε ολόκληρο θέμα, τέλος πάντων. Λοιπόν, και η ειρωνία ποια είναι, ο ανιψιός αυτής της Ζουάπι, της Παλαιστίνιας, η οποία είναι μέσα στο Κνέσετ, πληρώνονται με χρυσά κουτάκια και βρίζει το Ισραήλ, ο ανιψιός αυτής, πιτσίρικας, δεν θυμάμαι το όνομα του ακριβώς, έχει κάνει δηλώσεις υπέρ του Ισραήλ, έχει φορέσει την εβραϊκή σημαία με το άστρο του Ντέιβιντ και βρίζει και τη θεία του και έχουν γίνει απόπειρες σε πληροφορούν να σκοτώσουν και αυτά τα παιδάκια. Το 16, 19, 10,
15-17, ξέρω πόσο είναι, μικρός. Η ειρωνία ποια είναι, η θεία είναι μέσα στιγμές επιβρώνεται, τώρα είτε είναι από Σαουδάραβες, είτε από το ίδιο το μαζοχιστικό το εβραϊκό κράτος, ότι οι Ιβραίοι είναι ικανοί, είναι ικανοί να πληρώνουν, τους αρέσει να πληρώνουν τους εχθρούς τους. Όπως το Ισραήλ, αφού δίνει και τρόφιμα στους ελαχθεσμό, τα πάντα στους Παλαιστίνιους και ευχαριστώ, οι Παλαιστίνιοι δεν έχουν μπόμπες. Είναι ικανοί οι Εβραίοι να πληρώνουν και τους 11 αυτούς για να δείξουν πόσο δημοκρατικοί είναι, εις βάρος τους φυσικά. Έτσι δεν είναι. Όπως καταργήσαν και το κόμμα του δεξιού, του Μέρκα Χάνε, για να βάλουν κόμματα τα οποία τα φιλοαραβικά εις βάρος τους πάντα. Έτσι, είναι τόσο μαζοχιστές. Και κατά άλλα έχουν τον κόσμο οι Εβραίοι, είναι σιγά που έχουν τον κόσμο. Βασικά έχουν γίνει διάφορες δηλώσεις από τους. Από το διεθνής τύπο, ο οποίο καταδικάζουν την επίθεση για τα τρία παιδιά, μέχρι και ο Πούτιν, ο οποίος είναι και αυτός με τους Παλαιστίνους, είπε και αυτός είναι κλίμα τα παιδιά. Ο Ομπάμα, ο οποίος πολεμά με τον Κέρι να διαμελήσουν τη Δυτική Όχθη, και αυτός έκανε δηλώσεις τέτοιες. Επίσης, ήθελα να πω ότι ο ρόλος του Κέρι ήταν πολύ πρόστιχος, ο οποίος επέμενε συνεχώς να διαμελήσουν, δηλαδή να δώσουν ένα μεγάλο τμήμα της Δυτικής Όχθης στους Παλαιστινίους, να κάνουν δικό τους κράτος και να το κράτος του Ισραήλ που είναι τόσο να γίνει ακόμα πιο τόσο. Να γίνει ένα πράγμα. Μάλιστα κάποιοι είχαν πει, κάποιοι στην Αμερική εισηγηθήκανε, απίστευτο να πιστέψουν στα σύνορα του 1967 και κάποιοι Εβραίοι κομμουνιστές, αντισιωνιστές κομμουνιστές, λένε ναι, να πιστέψουμε στα σύνορα του 1967. Δηλαδή, αυτά που δηλαδή η Δυτική Όχθη που ελευθερώθηκε το 1967, το υψόμετρο του Κολάν, το οποίο ελευθερωθήκαν στον πόλεμο του 67. Κάτι την Γκάζα την έχουν ήδη δώσει, αυτήν την κλάφτα χαρά να πάει και αυτήν. Το κομμάτι της Ιορδανίας αυτό το δώσανε άγριο το 20, κλάφτο και αυτό. Άρα ουσιαστικά πολεμάνε τώρα να αφαιρέσουν από το Ισραήλ και το Golan Heights, το οποίο είναι μικρό κομματάκι, πολύ μικρό κομματάκι, με μόνο 20.000 Εβραίους μέσα, και το περίπου μισό εκατομμύριο που είναι στη Δυτική Όχθη, μαζί με την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Οι Εβραίοι στη Δυτική Όχθη είναι μισό εκατομμύριο. Οι Άραβες, οι οποίοι δεν έχουν παντελώσει ούτε μία σχέση με το χώρο αυτό, είναι 2 εκατομμύρια. Είναι περισσότεροι. Δηλαδή είναι ένα στους 5 βασικά. Τόσο τραγικά τα πράγματα. Λοιπόν, όπως είχαμε πει, ο Ναφτάλι Μπένετ, ο οποίος είναι θρησκευόμενος και δεξιός πατριώτης, σκέφτηκε να γίνει μέρος του επίσημου κράτους, διότι το Golan Heights και το West Bank, η Δυτική Όχθη, η Ιουδαία Σαμάρια, τα ελέγχουν, οι Εβραίοι, αλλά δεν ανήκουν στο επίσημο κράτος. Το σχέδιο του Καχάνε, το οποίο ήταν και το καλύτερο μάλιστα, αλλά ο άνθρωπος δολοφονήθηκε το 90 από έναν Αιγύπτιο τρομοκράτη δυστυχώς, ήταν να φύγουν όλοι οι Άραβες, πόσο μάλλον από τη Δυτική Όχθη, τόσο μάλλον από το Golan Heights και από το επίσημο κράτος, να περάσουν την άλλη μεριά του Ιορδάνη με έναν είδος αποζημίωσης και τελείωσε η ιστορία. Ούτε διαπραγματεύσεις, ούτε ειρήνη και τελείωσε. Απλά πράγματα. Είναι σαν τον γόρδιο δεσμό του Αλέξανδρου. Τον έκοψε με ένα σπαθί και τελείωσε. Το σχέδιο τώρα του Μπένετ, του Ναφτάλι Μπένετ, ήταν να προσαρτήσουν τον τομέα ΓΑΜΑ, τον οποίο μάλιστα είναι και, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της Ιερουσαλήμ, που είναι ακριβώς εδώ, το κομμάτι ΓΑΜΑ είναι ακριβώς στο σύνορα με την Ιορδανία, με τον Ιορδάνη. Άρα, άμα αυτό προσαρτηθεί στο επίσημο κράτος, αποκόπτονται, ό,τι και να κάνουν αυτοί, αποκόπτονται από την Ιορδανία. Χτίζει και στη μέση ο Νετανιάχου και τις 10.000 πολυκατοικίες, τον οποίο η Αμερική δεν αφήνει να τις στήσει. Ο Ομπάμα με τον Κέρι δεν τους αφήνει δυστυχώς να τις στήσει. Και αυτές οι 10.000 πολυκατοικίες από την Ιερουσαλήμ, σε μια ανευθεία μπάνε, φτάνουν μέχρι τον τομέα ΓΑΜΑ. Άρα τα κομμάτια που ψευδοελέγχουν οι ψευδοπαλαιστίνοι περιορίζονται στο ελάχιστο. Και σιγά σιγά, άμα καταφύσουν και τα σπίτια των τρομοκρατών και σιγά σιγά τους διώχνουν, απελευθερώνεται όλο τη διώχνη και τελειώνει η ιστορία. Γιατί δεν το κάνουν, γιατί κολοσιεργούν, γιατί καθυστερούν. Το πάμε. Το κατημά, το οποίο αναγκάζεται αυτούς τους αριστερούς που αναγκάζεται να την έχει μέσα στην κυβέρνηση του ο Νετανιάχου. Επίσης, ο Πέρες σε λίγες μέρες φεύγει και ο καινούργιος που θα βγει, δεν θυμάμαι το όνομα του, αυτός είναι πιο δεξιός. Είναι πιο προς τις ιδέες του Νετανιάχου παρά του Πέρες. Ο Πέρες, είπαμε, είναι με το κατημά, είναι με αυτούς που θέλουν να διαμελήσουν ένα τμήμα της Δυτικής Όχθης κτλ. Και τα κ. Μπούργκας. Αυτά το 93 του Όσλο. Προδότης επίσης ήταν και ο Εχούντ Μπαράκ που ήθελε να του δώσει και αυτούς ένα τεράστιο τμήμα της Δυτικής Όχθης. Προδότης ήταν και ο Όμερ, το οποίο τώρα βράζει στα σεντόνια της φυλακής, αλλά για άλλους λόγους. Τώρα είναι για τα που επεξέρεσαν τα 100, όχι, που δροδοδοτήθηκε για τα 140.000 ευρώ, που δροδοτήθηκε όταν ήταν δήμαρχος στη Ιερουσαλήμ. Όχι για τη Δυτική Όχθη, αλλά για τα. Άρα έχουμε Πέρες, Λαπίν,
Χουτπάρα και Όμαρτ. Αυτοί οι τέσσερις είχαν αυτό το σχέδιο. Ευτυχώς δεν πέρασε από το Κνέσετ αυτό το σχέδιο. Λοιπόν, έβγαινε στην κυβέρνηση του Παπανδρέου. Δεν του Παπανδρέου, τι λέω. Το κόβω αυτό. Το κάνω έρητη. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, έβγαινε στην κυβέρνηση Νετανιάου, η οποία έχει συλλάβει 500 ψευδοπαλαιστινίους. Ορισμένοι από αυτούς ήταν από αυτοί που απελευθερώθηκαν με την υπόθεση Σαλίτ. Ποιος δεν θυμάται την υπόθεση Σαλίτ. Μια περιπολία κάνανε. Ήτανε τρεις, κάνανε περιπολία. Οι δύο σκοτωθήκανε και ο Γκιλάτ Σαλίτ ήταν 5 χρόνια σε έναν υπόγειο, χωρίς ρέμα, χωρίς τίποτα, χωρίς επικοινωνία με τον έξω κόσμο, χωρίς τίποτα. Όταν τον ανταλλάξανε, με 1.020 τρομοκράτες, με τις φυλακές βγήκαν. Τρομερό δεν είναι. Λοιπόν, από αυτούς τους 1.020 βάλαν ξανά στη φυλακή γύρω στους 40. Και κύριε Νετανιάχου, οι άλλοι χίλιοι τι κάνουν. Μπήκα και ο Γιάννη, βάλε και τους άλλους χίλιους να τελειώνουν μέσα με την υπόθεση του Σαλίτ. Κάνε πώς. Ωραία. Λοιπόν, έβγαινε στην κυβέρνηση που του έχει βάλει αυτούς μέσα ξανά. Να βάλει και τους υπόλοιπους που εμπλέκονται στην υπόθεση Γκιλάτ Σαλίτ. Να ξαναβάλουν και αυτούς που πήγαν να βομβαρδίσουν το βυζαντινό, αρχαίο ελληνικό βυζαντινό μνημείο στη Βέθλεχεμ, γύμιση Θεοτόκου. Πώς είναι, πώς αφήσαν καμιά τριανταγιά τρομοκράτες. Του βάλουν και αυτούς ξανά μέσα. Και να αρχίζει σιγά σιγά το όνειρο του ΜΕΚ χάνει να ξαναγίνεται. Αλήθεια. Σιγά σιγά να διώχνονται από τη δυτική όχθη. Η Γκάζα τώρα, όπως είπαμε, είναι μια φυλακή. Άσως εκεί μέρα να βράζουν παραπάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμο να βράζουν σε ένα πραγματάκι τόσο όπως την Μπούλα. Ένα πράγμα σαν την Γλυφάντα και την Μπούλα μαζί, 1,5 εκατομμύριο κόσμο και βάλε, άσως εκεί να τρώνε όλα στα σκάτα του άλλου. Με τη δυτική όχθη για το Cowan Heights αυτό δεν πρέπει να χαθεί το κομμάτι αυτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τους Έλληνες τώρα. Οι Έλληνες πρέπει να στηρίξουν το Λικούτ, την κυβέρνηση του Νετανιάχου ή τουλάχιστον το δεξιό τμήμα της κυβέρνησης του Νετανιάχου, όχι τους άλλους τους. Τα πολυμένα ή τους πολυμένους που είναι μέσα, έτσι, του συνασπισμού, του πιο δεξιό κομμάτι να στηρίξουν, διότι οι ψευδοπαλαιστίνοι, να θυμίσουμε για όσους Έλληνες δεν το για τους είχε για κάτι φουράκιδες, για κάτι πλεύριδες, για κάτι σακέτους, παρακαλώ. Να θυμίσω ότι όταν ήρθαν οι Άραβες τον 7ο αιώνα μετά Χριστό, το 636 συγκεκριμένα μετά Χριστό, είναι οκτονούσαν Έλληνες στον ποταμό Γιαρμούκ, σφάσαν τους Έλληνες έπικους, Έλληνες και Ρωμαίους έπικους, οι οποίοι ήταν σε ελληνορωμαϊκές πόλεις σαν το Πέθσε Άντ Σκηθόπολη, Κέρασα, το Ραπαταμάνι, η πρωτεύουσα της Ιορδανίας, ήταν κάποτε μια ελληνιστική πόλη που λεγόταν Φιλαδέλφια, μπαίναν μέσα και τους, ή αν δεν τους σκότωναν, τους αφημίωναν στο Ισλάμ. Λοιπόν, αυτοί δεν έχουν ψυχή. Ο Θεόδωρος Τριχούριος, Βυζαντινός Έλληνας αξιωματικός που σκότωθηκε στη μάχη του Γιαρμούκ από τους Άραβες των 7ων αιώνα, αυτός δεν είχε ψυχή. Κύριε Πλεύρη, κύριε Φουράκηδες, Φουράκηδες και πεθάνε, δεν πειράζει. Τους άλλους που συνεχίζουν αυτή την ατζέντα. Κάτι χαντζάρες, κάτι και τέτοιου είδους ψευδοδεξίους. Είναι δεξιοί, μεν, και υποστηρίζουν τους Άραβες οι οποίοι σφάσαν τους Έλληνες τον 7ο αιώνα μετά Χριστό και όχι μόνο, και στο μεγάλο τμήμα του Βυζαντίου, την Κρήτη. Δεν την είχαν 200 χρόνια Άραβες. Αυτοί οι Παλαιστίνοι, Άραβες είναι. 200 χρόνια την είχαν. Και ο Νικηφόρος Φωκάς ελευθέρωσε την Κρήτη από τους Άραβες αυτούς. Έτσι δεν είναι. Το ίδιο γίνεται και στην Ισπανία. Και την Ισπανία πόσα χρόνια την είχαν. 400 χρόνια, τι θέλουν πίσω τώρα. Λοιπόν, και την περίοδο που αυτή που μιλάμε είναι το καινούριο φρούτο, το ISIS. Μια ομάδα σουνιτών αυτή τη φορά τρομοκρατών, οποία έχουν εισβάλει και στο Ιράκ και σφάσουν και κόβουν κεφάλια. Τμήμεν αυτούς είναι και στη Συρία. Αλλά άλλοι τρομοκράτες είναι υπέρ τους, άλλοι τρομοκράτες δεν είναι υπέρ τους, άλλοι τέλος πάντων. Και αυτοί απειλούν όχι μόνο το Ισραήλ, αλλά και το ίδιο το Ιράκ, αυτούς τους φιλοαμερικάνους Ιρακινούς και όλο τον κόσμο απειλούν οι ISIS τώρα. Και έναν πολύ, λοιπόν, και φυσικά πίσω από όλα αυτά βρίσκεται ποιος άλλος. Ποιος είναι πίσω από τους Παλαιστίνους, ποιος είναι πίσω από τους ISIS στο Ιράκ, ποιος είναι πίσω από το βασικά όλα αυτά. Είναι πολύ απλό. Το Ιράν θέλει να διαλύσει τη Σουνιτική Σαουδική Αραβία. Και όλες αυτές οι μάχες, όλα αυτά γίνονται για να μπορέσει ο Σαουδάραβας βασιλιάς, Σαούτ, να κάνει πατατράκ για να μην επιτεθούν στη χώρα του και για να σκοτώνονται αλλού. Και αυτό έχει επίπτωση και στο ίδιο το Ισραήλ. Λοιπόν, και όλα αυτά οι Σαουδάραβες τα κάνουν. Η πλάκα μεγάλη ποια είναι. Οι Σαουδάραβες όλα αυτά τα κάνουν
με τα χρήματα των Αμερικάνων. Άρα, οι Αμερικάνοι πληρώνουν για να πολεμήσουν τον ίδιο. Το ίδιο κάνει και ο Ισραηλινός. Όταν ο Ισραηλινός βάζει στο Κνέσετ 11 Ισλαμιστές, οι οποίοι βρίζουν το Ισραήλ, ο ίδιος πληρώνει τον τάφο του. Όταν ο ίδιος ο Εχούτ Πάρα κλαίσει στους Παλαιστίνους να δώσει τη διώφη, την παιδική μου πατρίδα για την δίθεν ειρήνη, δεν σκάβει το ίδιο το λάκκο του. Λοιπόν, άρα, είναι πολύ μαζόχοι οι Αμερικάνοι και οι Εβραίοι. Αποδεικνύει ακόμα μια φορά ότι ελέγχουν τον κόσμο είναι μύθος. Αυτό που ελέγχουν τον κόσμο είναι μύθος. Λοιπόν, άρα πρέπει να έρθει ένα τέλος στην πρόταση στην κυβέρνηση Χαμάς Φάταχ να εγκαταλείψουν τη δυτική όχθη και το Golan Heights σε το Παλαιστίνη. Ο Σαούτ να κάτσει στην πατρίδα του, να μην δίνει τα όπλα. Το ίδιο και η Τουρκία που του στηρίζει. Τουλάχιστον από την εποχή του Γιαβίκ Μαρμαρά. Από τότε που έγινε υπόθεση με το πλοίο, με το Γιαβίκ Μαρμαρά, με το πλοίο που κατεβήκανε αυτό. Και οι Έλληνες πρέπει να στηρίξουν, όσο η Χρυσή Αυγή, τόσο και το ΣΥΡΙΖΑ, να στηρίξουν την κυβέρνηση των δεξιών τμήμα του Νετανιάχου, ότι με τους Άραβες ούτε θα φάει ψωμί, ούτε θα αναστηθούν αυτοί που σφραχτήκαν οι Βυζαντινοί Έλληνες που σφραχτήκαν τον 7ο αιώνα. Μετά, μέχρι και το Ταού, εδώ στην Μπεντέλη, αν πάτε, υπάρχει στην Μπεντέλη, στο Ταού, ένα Βυζαντινό μοναστήρι, το οποίο λιλάται σαν Άραβες, Παλαιστίνοι δηλαδή, και σχετικά πρόσφατα. Ούτε αυτοί θα αναστηθούν, ούτε τα λεφτά, τα κοιμήλια αυτά θα επιστραφούν. Έτσι. Επίσης και οι Εβραίοι, οι αριστεροί, να σταματήσουν αυτή την ηθοπάθεια, να σταματήσουν να στηρίζουν τους Άραβες, μην πειραχτεί τρίχα από τους Άραβες, να πάνε στο διάλογο οι Άραβες. Τι με νοιάζουν εμένα οι Ισλαμιστές, αφού εκεί πέρα, κυρίως, πρόσεξε, εντάξει, το Ισραήλ όπως είναι το νότιο κομμάτι με τον Εγκέφ και το Ιλάτ κάτω, ουσιαστικά αυτό ήταν και η Δουμαία, δεν ήταν καν το κλασικό Ισραήλ. Το κλασικό Ισραήλ ακριβώς είναι η Δυτική Όχθη. Και εκεί είναι που προσπαθεί να χτυπήσει ο Ομπάμα με τον Κέρι, με τους Republicans. Ελπίζω τώρα, σύντομα, άμα βγει ο Μιτ Ρόμνι, άμα βγουν οι Democrats, άμα βγουν οι Republicans, που είναι πιο δεξιοί οι Αμερικάνοι, με τον Μιτ Ρόμνι και πάει στο διάλογο αυτός ο Ομπάμα, τον οποίο πρόσφατα χάρηκα, αυτόν τον χάρηκα. Τα πανεπιστήμια έχουν κάνει polls ότι είναι ο χειρότερος πρόεδρος όλων των εποχών, το καταλάβανε. Να τολμήσει με τους Ιρανούς να λέει, άσε να δούμε, να παίζει παιχνίδια με τους Ιρανούς, οι οποίοι μισούν την Αμερική. Να παίζει παιχνίδια από εδώ που γίνει με τους Παλαιστινίους και να τολμήσει να πούνε να επιστρέψουν οι Εβραίοι στα αυτά του 67. Δηλαδή να μην έχουν πρωτεύουσα καν και να θέλουν όλα αυτά οι μουλάδες. Δηλαδή, στο όνομα του Ισλάμ. Λοιπόν, για αυτό πρέπει να σταματήσει η τοπάθεια των αριστερούλινων Εβραίων. Πρέπει οι Έλληνες να στηρίξουν το Ισραήλ, οι δεξιοί Έλληνες, και όχι κάτι πλεύρδες ή κάτι ψευδοσακέτη και κάτι Τσίπρες ή κάτι. Γιατί ο Τσίπρας πήγε και στήριξε η Χαμάς, στήριξε δύο βουλευτές του να στηρίξουν τρομοκράτες. Ψευδοπαλαιστινίους που, όπως είπαμε, σφάζαν τους Έλληνες τον 7ο αιώνα μετά Χριστό. Και πρόσφατα, πέρσι δεν το έχει ακούσει, αυτό δεν το έχει ακούσει σχεδόν κανένας, πέρσι το καλοκαίρι, τέτοια εποχή, οι ψευδοπαλαιστινοί έχουν καταδαφίσει τα ερείπια μιας αρχαίας ελληνικής πόλης της Ανθιδόνας, παρακαλώ. Απικία των Βιωτών. Έχουν χτίσει από πάνω πολεμικές εγκαταστάσεις στα αρχαία ελληνικά, εδάφη μας. Αλλά πάλι είναι υπέρ τους οι πλεύριδες και όλοι αυτοί. Και ότι είναι Κρήτες, λέει, δεν είναι Άραβες οι Παλαιστίνοι, ότι είναι Κρήτες, λέει, και τρέχεις κατσαράς. Λοιπόν, και σταματήσει την πάθεια. Πρέπει να ενωθούν οι Εβραίοι και να γίνει το όνειρο του Μέρκ Χάνε, έτσι το παλιό.